Καλησπέρα, φίλες και φίλοι του Λίμπερο και της εκπομπής Basket City. Είμαστε εδώ και πάλι όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη σε 107 και 4. Μόνο για μπάσκετ μιλάμε και μόνο για μπάσκετ θα ασχοληθούμε και σήμερα. Έτσι, τίποτα ποδοσφαιρικό μετά. Έτσι, μόνο έκτακτα γεγονότα μεταφέρουμε από εδώ. Εδώ μιλάμε μόνο για μπάσκετ τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Έτσι, μία ώρα και περίπου 42 λεπτά θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Basket City λοιπόν. Έτσι, εδώ στο Λίμπερο 107 και 4, σταμάτησε μου στο μικρόφωνο. Ο Κόσμος Χοβίτης δεν είναι εδώ. Έτσι, το σώμα δεν είναι εδώ, το πνεύμα του όμως είναι εδώ και σε λίγο και η φωνή του θα είναι εδώ, καθώς βρίσκεται στο PAOK Sports Arena που θα μας μεταφέρει έτσι ενημέρωση και ρεπορτάζ από το φιλικό του PAOK αυτή τη στιγμή με την Mega Lex, νομίζω, από τη Σερβία. Θα μας τα πει καλύτερα ο Νίκος, με τον οποίο θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Έτσι, Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, πολύ ησυχία, ούτε μπάλες να ακούω. Τι, τελείωσε. Όχι, πάρα πολλά σφυρίγματα και είναι πάλι μια κατοχή από έξω. Όχι, πολλές, πολλές είναι για τους Σέρβους. Εντάξει, ούτε μπάλες να ακούω και λέω τι γίνεται. Όχι, εντάξει. Κάτι γίνεται, παιχνίδι έχουμε. Πολύ σφυρίγμα έχουμε. 47-42 είναι το σκορ. 3 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πρωταγωνιστής για τον ΠΑΟΚ είναι ο Χαραλαμπόπουλος που έχει 17 πόντους ήδη. Ενώ για την Mega Bemax, όπως λέγεται πλέον, η παλιά Mega Lex. Να, Mega Lex υπάγω, ναι. Ναι, ναι. Έχει 18 ο Μίσκοβιτς όλοι από την πρώτη περίοδο. Το ΑΚΤΟΡ έχει στο παρκέτο τον Τσόχλα, τον Πέτεγουέι, τον Χαραλαμπόπουλο, τον Τζόουνς και τον Κρουμπάλη. Ενέβαλε τη μία βολή για το 43 η φιλοξενούμενη. Έχουμε ακόμα 3 λεπτά. Ο Τσόχλας έχει την μπάλα στο post. Ψάχνει τον Πέτεγου για να παίξει ένα pick and roll με τον Κουμπάλη. Ανεβαίνει τώρα ξανά για να συνδυαστούν οι δύο Αμερικανοί. Κρατάει ο Πέτεγου, θέλει να πάει το δεξιδιάρι. Είναι δύσκολη προσπάθεια στο ρεκόρ σας εκεί. Rebound για την Mega Lex, που θέλει να πάει στον συνδυασμό. Πήγε να κάνει κάτι τέλεια ο καπετάνος και παίρνει το φάουλ. Ένα φάουλ, καθαρά αυτό. Μπήκε ο Μούσης για πρώτη φορά για τους Σέρβους. Έχει δύο βολές ο καπετάνιος που έβαλε μία βολή πριν. Το ΠΑΟΚ δεν έχει πέσει καθόλου ο Γκος μέχρι τώρα. Πολύ μοναδικός δεν έχει πέσει από τον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Κάνει την πρώτη ο καπετάνιος. Να είναι το 47-43. Δεύτερη βολή για τον νεαρό Σέρβο. Η Mega Bemax, όπως λέγεται πλέον, γνωστή τα τελευταία χρόνια, η ομάδα του γνωστού ατζέντη, του Μίσκο Ραγνάτοβιτς. Αρκετοί νεαροί Σέρβοι εκεί. Από αυτές που είναι εδώ, ο Κοπρίβιτσα έχει μια καριέρα που υπάρχει τώρα προηγούμενα χρόνια. Ο Σαμαρτής είναι μοναδικός, δεν είναι νεαρός. Πολλά χρόνια, πάρα πολύ ωραία. Στο Πέντεγουεϊ εδώ στον Τριμπάλι που είδε πάλι τους υποβολές. Σαμαρτής πάρα πολλά χρόνια. Ήταν τα 7 μετά, μέσα στις 38 πλέον. Ο πιο έμπειρος της ομάδας, η οποία βασίζεται πολύ σε διάφορους νεαρούς Σέρβους, οι οποίοι ανήκουν προφανώς στο γραφείο του κυρίου Δαθμάτα. Δύο βολές για τον Κουμπάλη, 47-43, έχουμε 2 και 15 ακόμα. Ξαναλέω ότι για ένα φιλικό ξεκίνησε λίγο μετά τις 7.30 πάρα πολλά σφυρίγματα. Κουμπάλη βάζει την πρώτη βολή, 48-43 Κουμπάλη, ο οποίος έχει 6, μένει εκεί, 6 πόντου του, καθώς έφτασε τη δεύτερη. Ένα θεματάκι που να έχει προκύψει έχει να κάνει με τον Μαγαρίτη, που σε μια φάση στα μέσα της δεύτερης περίοδου έπεσε λίγο άταλα και έκανε το αριστερό του γόνατο. Και πάντως θα δούμε αν είναι κάτι που μπορεί να έχει φέρει μια ανησυχία. Αστέχισε ο Μισελ, το rebound του Πέτεγκουεϊ, τώρα δίνει τη γωνία στο Λάκη Τζον, θέλει να πάει προς τα μέσα, δίνει στο Χαραλαμπόλου, προσφύγει τα χρήση, τρίπερ του Χαραλαμπόπουλου, άστοχο, rebound από τον καπετάνο, ο οποίος προσπαθεί να βρει συγκυρίσει ο Πάος. Πάει ο καπετάνος του Λάκη Τζόνς, ένα 40 ακόμα για το ημίχρονο. Είναι στον Μούσης. Δεν είναι το πρίβλημα για ένα screen. Να πέσει το πρίβλημα τώρα μέσα, μου τον κρατάει, δίνει έξω στον καπετάνο και στον οπέδο η Ιταλιάνο του Πάουξ, του καπετάνο που εκτός στο τέλος της επίδυσης, να δείτε ριμπάουν του Τσόχλας. Αυτή να ανατρέξει, αλλά έχουν γυρίσει οι Σέρβοι. Ένα μικρό κουμπάλι για ένα για να πει και να πάει ο Τσόχλας, είναι φιγονίσης ο Χαραλαμπέκλος. Ένα Τσόχλας για να πει στο κόπος με το κουμπάλι. Τώρα ο Τσόχλας έχει καλύτερο χώρο, κλείστηκε, δίνει το κουμπάλι και δεν είναι μόνο στο τότε γέι και ο Χαραλαμπέκλος. Τώρα πέντε γοητή γωνία, ελεύθερος για τρεις, αστοχή.
Έχει με την ομάδα ένα ελεύθερο σούτ. Το βρήκε με το τότε γκολ, αλλά δεν ήταν έφυγος ο Αμερικανός. Είναι στο 0 αυτό, ρε. Τώρα ο Μούστη με τον Τσόχλα. 45-40 ακόμα και το ημίχρονο 48-43. Αργιάνε με τον Μούστη του Μπάλτερ. Μετά θα είναι μια πάρα πολύ καλή άμυνα και πολύ καλή βοήθεια από το τότε γκολ. Θα πάρει το τότε γκολ. Εδώ, στον εμβολιασμό, 50-43, πολύ καλή άμυνα. Πολύ καλή βοήθεια του Πέτεγουεϊ. 50-43 με τους πρώτους πόντους του Τεράν Πέτεγουεϊ. Η επίδεση είναι για τους Σέρβους, έχουν 18 δευτερόλεπτα, 24 για να λύσει το ημίχρονο. Εμείς στις κατάει θέλει να δώσει πάλι στο Μαριάνο για να δημιουργήσει αυτός να παίξει ένα κεντρικό πίκο όπως και πριν, να δούμε πάλι ο κεντρικός για ένα στριλ. Ο Μαριάνοβιτς, τα δευτερόλεπτα, την κινητική του μπάλη. Πάλι πολύ καλή βοήθεια του Λεκουδιού, που κλέβει αυτός από την φορά κατά τον συνδυασμό. Δυναμικό πάτημα, στοχή στο λέει, αλλά έχει το πέτο για να καρφώσει. Και γίνει το 52-43 αυτό το πρώτο μήχρονο εδώ στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκίνησε μέχρι Σικόπουλο και Χαρλαμπόπουλο, προηγήθηκε μέχρι 18-11 και με τον Τζάκσον να δημιουργεί καλά για τους συμπαίκτες του. Έπειτα με τον Μίσκοβιτς κυρίως, ο οποίος είχε 18 πόντους από την πρώτη περίοδο. Οι Σέρβοι μείωσαν 29-28 έξι πρώτη περίοδο. Στην δεύτερη από ένα σημείο και μετά, όχι, τρέξει καλή άμυνα και τρέξει ένα επιμέρους σκορ 12-1 από εκείνο το 42 του Μαριάνοβιτς. 52-43 στο τέλος του πρώτου χρόνου μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα στατιστικά μου εδώ, γιατί το κρατάω. Πρώτος σκορ για τον Πάγκονο Χαρλαμπόπουλος έχει 17, έχει 8 ο Χρυσικόπουλος, έχει 6 ο Κρουμπάλη, 6 και ο Μαργαρίτης για τους Σέρβους, 18 ο Μίσκοβιτς, 9 ο Μαριάνοβιτς. 52-43, εμείς τον έχουμε εδώ στα μάτια. Το βλέπεις το φιλικό να τελειώνει στη διάρκεια της εκπομπής, γιατί... Ξέρω εγώ τι να πω. Είναι λίγο απίθανο. Ελπίζω να μην σφυρίζεις και στο δεύτερο. Ναι, είναι λίγο απίθανο, εντάξει. Θα φας τζάμπα τη μέρας, δηλαδή, δεν είναι τίποτα, θα φας τζάμπα τη μέρας. Συνεχισμένοι είμαστε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εντάξει Νίκο, θα τα πούμε και σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Μοσκοβίτη για το φιλικό του ΠΑΟΚ με τη Μέγκα Αλέξ. Νομίζω και ο Άρης την Πέμπτη παίζει φιλικό με τους Σέρβους. Έτσι, η Μέγκα Αλέξ, η οποία βρίσκεται σαν περιοδία στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, και κάνει φιλικό και με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ. Ακούσαμε τον Νίκο Μοσκοβίτη. Σε λίγο θα έχουμε βέβαια και το δεύτερο ημίχρονο, έτσι μια ενημέρωση δεν θα είναι live μετάδοση όλο το παιχνίδι. Απλά θα έχουμε μια πολύ μεγάλη έτσι, κομμάτια του φιλικού και βέβαια μετά ρεπορτάζ, έτσι, δηλώσεις πρωταγωνιστών. Λογικά θα μιλήσει κάποιος από τον ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί θα μας πει ο προπονητής ή κάποιος από τους συνεργάτες του τι είδαν στο σημερινό φιλικό, έτσι, για τον ΠΑΟΚ εν ώψη βέβαια της συνέχειας του πρωταθλήματος. Τώρα βέβαια ήθελα να ξεκινήσω λίγο με Άρη, αλλά θα ξεκινήσω λίγο με αυτά το οποίο έγιναν το Σαββάτο στο κλειστό της Αρτάκης, μάλλον αυτά που κατήγγειλε ο προπονητής του Λαβρίου ότι γίναν στο κλειστό της Αρτάκης, και βλέπω σήμερα την κλήση από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, και βέβαια νομίζω ότι θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί στους πιο γρήγορα ο ΕΣΑΚΕ για αυτό το θέμα και να το ψάξει. Ο προπονητής του Λαβρίου, λοιπόν, ο κ. Σεραλής, ο οποίος κατήγγειλε και το Λαβρίο γενικά, καταγγείλαν ότι πριν το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, στα αποδυτήριά τους πήγανε κάποιοι κύριοι, μπράβοι, τους ονόμασε η πλευρά του Λαβρίου, οι οποίοι πήγαν και έλεγαν του Λαβρίου πώς να παίξει και τι να κάνει και κανονίστε και ξέρω εγώ. Και αυτά τα κατήγγειλε ο προπονητής του Λαβρίου μετά το τέλος του αγώνα. Υπήρχε μια ένταση γενικότερα, το καταγγείλαν μάλλον και πιο νωρίς, έτσι, οι άνθρωποι του Λαβρίου, ότι υπήρχε μια ένταση στα αποδυτήρια από το παιχνίδι, και μετά τέλος του αγώνα ο κ. Σερέλης έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις, έτσι, για παρουσία μπράβων στα αποδυτήρια του Λαβρίου, για διάφορες σε εισαγωγικά συμβουλές, συγγνώμη, εν ώψη του αγώνα, το Λαβρίου, το οποίο έχασε τον Πανιόνιο 72-71, στο τέλος, μια νίκη που εντάξει, τον Πανιόνιο τον κράτησε σε τροχιά παραμονής. Το Λαβρίο σίγουρα το έκανε κακό, γιατί ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το Λαβρίο υπολόγιζε να κερδίσει. Είχε μέσα στο πρόγραμμα, γιατί θα ξέφευγε ένα βαθμό από τους υπόλοιπους. Αυτό δεν έγινε και νομίζω είναι ένα σοβαρό θέμα.
Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και επειδή το, στο προηγούμενο σοβαρό θέμα που έγινε στην Α1 δεν είδα να ασχολείται κανείς ότι υπήρχε μια κινητικότητα και, αλλά δεν είδα, δεν έχουμε δει εδώ και πόσες μέρες έχει γίνει το θέμα και μιλάω βέβαια για το δημοσίευμα στο Hoops Hype, στο Hoops Hype Αμερικανού παίκτη ομάδας Α1 που είπε ότι ο πρόεδρος μπήκε στα αποδυτήρια και μας είπε ότι έπρεπε να χάσουμε με 8 και εμείς χάσαμε με 5. Έτσι. Μια τρομερή καταγγελία, μια τρομερή ιστορία που δεσημεί το ελληνικό μπάσκετ και την Α1 φυσικά. Είδα και ότι έγινε, ας πούμε, ότι ο ΕΣΑΚΕ να ζητήσει να γίνει έρευνα και τα σχετικά. Τώρα έχουμε αυτό το κρούσμα στην Α1. Ο ΕΣΑΚΕ νομίζω πρέπει λίγο να αρχίσει να βλέπει κάποια πράγματα λίγο πιο διαφορετικά. Πρέπει λίγο να αξιολογεί τα παιχνίδια. Έτσι, και να θεωρεί ότι κάποια έχουν, ας πούμε, μια μεγαλύτερη επικινδυνότητα από ότι κάποια άλλα. Δηλαδή το Πανιώνιος Προλαύριο, έτσι, είναι σίγουρα, έχει μεγαλύτερο βαθμό, αν θέλετε, κρισιμότητας και επικινδυνότητας από ότι το Παναθηναϊκός Άρης. Έτσι, ή το Ολυμπιακός Άρης και το Προμηθέας Ρέθυμνο. Και πρέπει λίγο να δηλαδή δεν υπήρχε άνθρωπος τεσσακές στο γήπεδο να δει αυτό το γεγονός, να δει αυτά που γίνανε. Να τα καταγγείλει. Δεν μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Δηλαδή η Λίγκα τι κάνει δηλαδή η Λίγκα. Οι αρμοδιότητες ποιοι είναι, να κλείνει μόνο τηλεοπτικά. Να κάνει All Star Game με χορηγίες ομάδων. Να απλά να ξέρω εγώ εντάξει πάμε όλα καλά. Ας παίξει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τελικό και όλα καλά. Εδώ οι άνθρωποι του Λαβρίου μιλήσανε για επίθεση, για τραμπουκισμό. Είναι το μάτς. Είχαμε τον Αμερικανό που είπε ότι ο πρόεδρος τους είπε ότι έχασα λεφτά επειδή χάσατε με 5 και όχι με 8. Και δεν κουνιέται, δεν ψιλοκουνιέται φίλο. Δηλαδή τώρα εντάξει κλείνει σε απολογία να δικό δικαστή. Ο Σακέ δεν θα πρέπει να πάρει θέση να έχει μια καλύτερη εικόνα για το γεγονός. Αν είναι ψέματα ή αλήθεια. Απαγορεύεται να είναι οποιοδήποτε στα αποδυτήρια του Λαβρίου. Είμαι περίεργος να δω γιατί εδώ είδαμε την ποινή, με την ποινή τιμωρήθηκε ο Άρης για κάποια πράγματα που γράφτηκαν στο φύλλο Αγώνος και τα οποία όπως αποδείχθηκε από το βίντεο δεν ήταν αλήθεια. Ότι ήταν φουσκωμένα και χρειάστηκε το βίντεο ουσιαστικά για να πιστεί θεροβάθμια και να ακυρωθεί η ποινή του Άρη. Θέλω να δω τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Που γιατί το Λαύριο είναι κοινός παρανομιαστής και των δύο υποθέσεων. Στην περίπτωση του Λαβρίου με τον Άρη δεν υπήρξε ούτε ένα παράπονο για αυτό το κομμάτι για τη φιλοξενία του Άρη. Αντιθέτως στον Πανιώνιο είδαμε και ακούσαμε τις δηλώσεις και του προπονητή του Λαβρίου και ανθρώπων του Λαβρίου για το τι έγινε στα αποδυτήρια από το παιχνίδι. Εντάξει, το Πανιώνιος έχει κάποια βοήθεια γενικότερα. Νομίζω ότι έχει καταλάβει και θα το πει η Κουσή Μαρία. Ότι παίζει και λίγο σφυρίχτρα, έχει και καλή ομάδα, έχουν βάλει και λεφτά. Έτσι, να μην λέμε ότι, δηλαδή, ότι μόνο βοηθεί το Πανιώνιο σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, έχουν πάρει και παίχτες, έχουν φτιάξει λίγο την ομάδα. Τα εξωαγωνιστικά θέματα που έχουν να κάνουν με την ΚΑΕ, τα χρέτη και αυτά, νομίζω αυτά είναι το ΕΣΑΚΕ να ασχοληθεί. Αν σωστά ο Πανιώνιος παίρνει μέρος στο πρωτάθλημα, αν έχει γίνει ΚΑΕ, αν. Αυτά είναι θέμα της Λίγκας να ασχοληθεί από τη στιγμή που ξεκίνησε το πρωτάθλημα της. Και των ομάδων που ενδιαφέρονται και έχουν ένομο συμφέρον από την ιστορία. Γιατί ο Ηρακλής πριν λίγες μέρες, και θα το σχολιάσουμε όταν αρχίσουμε το θέμα μέσα στην εβδομάδα, έγινε ΚΑΕ. Έτσι, το οποίο θεωρώ εγώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία του κ. Δρακόπουλου. Το ότι έκανε ΚΑΕ τον Ηρακλή. Κάτι που σημαίνει δηλαδή ότι τα χρέη που βαραίναν τον Ηρακλή, έτσι, είτε ένα κομμάτι είχε δεκαονιστεί, είτε ένα κομμάτι είχε ολοκληρωθεί. Και όλα χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο. Νομίζω είναι θέματα τα οποία η Λίγκα πρέπει να τα δει άμεσα, όλα τα θέματα, γιατί θα πάμε να φτάσουμε πάλι το καλοκαίρι και πάλι να προσπαθούμε να δούμε ποιος θα λάβει μέρος στο πρωτάθλημα, τι γίνεται, αν αντέχει, αν. Έτσι. Και ειδικά αν ισχύει ένα σενάριο που λέει ότι ο γυμναστικός Λάρισας Φάρος φύγει από τη Λάρισα και πάει και κάπου αλλού, εκεί να δούμε τι θα γίνει. Ίσως να έχουμε και άλλα μπερδέματα, δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν,
Αυτά ήθελα να ξεκινήσω λίγο. Μάλιστα, ξεκινάω λίγο με το θέμα του Πανιώνιου, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό. Αυτές οι καταγγελίες που γίνανε πρέπει να διερευνηθούν και πρέπει να βγει επίσημα η Λίγα και να πει αν είναι αλήθεια ή όχι. Μεσοβέζικες λύσεις ή απαντήσεις, ή πρέπει η Λίγα να μιλήσει, πρέπει η Λίγα να κάνει. Ο κύριος Γαλατσόπουλος θεωρώ ότι πρέπει στο θέμα αυτό να πάρει θέση σαν Λίγα. Είναι δύο μέλη της. Το ένα μέρος κατηγορεί το άλλο για τραμποκισμό και πρέπει να γίνει. Πρέπει να πάρει μέρος, πρέπει να πάρει θέση η Λίγκα. Ό,τι φανεί στην έρευνα, έτσι πρέπει και πρέπει η τιμωρία, εφόσον είναι αλήθεια αυτό, εφόσον ξαναλέω. Έτσι, γιατί πάντα, μέχρι να αποδειχτεί ότι είναι ένοχος ο Πανιώνιος, είναι αθώος. Εφόσον είναι ένοχος, πρέπει η τιμωρία να είναι πολύ βαριά. Και μιλάμε για τραμπουκισμό, για επίθεση. Έτσι. Λοιπόν, αυτά με το θέμα του Πανιώνιου με το Λάβρο νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Έτσι, γιατί αν το αφήσουμε το θέμα αυτό και ξεφύγει στο Πανιώνιος Λάβρο, φανταστείτε τι μπορεί να γίνει στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στους τελικούς. Γιατί εντάξει, η ιστορία λέει ότι αυτοί θα πάνε στο τελικό. Έτσι, μην κρυπόμαστε στο δάχτυλό μας. Έτσι, σε κάποια άλλα παιχνίδια, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Φανταστείτε δηλαδή τι θα γίνει σε άλλα παιχνίδια. Όταν έχουμε αυτές τις καταγγελίες στο Πανιώνιος Λάβρο. Όταν έχουμε αυτές τις καταγγελίες του Πανιώνιος Λάβερ, τι μπορεί να γίνει σε άλλα παιχνίδια που να έχουν μεγαλύτερη σημασία να παίζεται τίτλος. Έτσι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Πανιώνιο. Το θέμα του Πανιώνιου, το οποίο ξαναλέω γιατί για μένα είναι σημαντικό, πρέπει να διερευνηθεί και πρέπει η Λίγκα να πάρει θέση, αν είναι αληθές, αν είναι αλήθεια αυτά που καταγγέλει το Λάβερ ή όχι. Έτσι, και να πει τι γίνεται και αν είναι αλήθεια να τιμωρηθεί ο Πανιώνιος με βαριά τιμωρία, έτσι, γιατί δεν είναι απλό πράγμα τραμπουκί στα αποδυτήρια. Ξαναλέω, μπορεί να φαντάζει λίγο γιατί στην Ελλάδα έχουν γίνει πολλά τέτοια περιστατικά, έτσι γενικά και αυτά και ακούμε και κάνουμε, αλλά πρέπει να κοπεί στο μπάσκετ το θέμα αυτό. Λοιπόν, κάπου θα φτάσουμε στο πρώτο μας διάλειμμα για σήμερα. Σε λίγο θα μιλήσουμε και για Άρη, γιατί έχει και ένα θέμα γενικά. Αύριο θα παρουσιαστεί και ο Αγγέλου. Έχουμε και το αίτημα από τον Άρη για την έφεση για τον Γιάνκοβιτς. Έτσι, να πούμε μαζί μας Ότοκλιν Παντελίδης, μπαταρίες, λιμπαντικά, χημικά, αξεσουάρ αυτοκινήτου, πλήσιμο, βιολογικός καθαρισμός, τα πάντα. Έτσι, κορυφαία βρετανικά προϊόντα, πάντα στη διάθεση του πελάτη. Αγριγόλα Μπράκη 100 στην Άνω Τούμπα και πρατήριο BP. Για τη διευκόλυνση των πελατών, τηλέφωνο 2-3-10-9-38-8-75. Επίσης, εδώ και 40 χρόνια, δίπλα σε κάθε Θεσσαλονικιό και στα πιάτα και στην κουζίνα, είναι η εταιρεία Δόξα. Έτσι, με εκλεκτά προϊόντα από όλο τον κόσμο. Πιπεριά, κουρκουμά, κανελακή, λάνη, σκάρι, αλάτια μαλάιων. Επίσης, διάφορα είδη σε έλαια βοτάνων, θεραπευτικά βότανα, χαμομήλι, θυμάρι, Λουίζα, βασκόμηλο, έτσι και τσάγια εξωτερικού. Ολυμπίου Διαμαντή 21-2-3-10-5-56-46 και στο doxaspavlaspices.gr. Έτσι, φυσικά σε λατινικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο δυστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ, έτσι, Λίμπερο 107.4, εγώ είμαι Basket City, μέχρι και τις 10 μαζί σας. Πάμε λίγο να πούμε για τον Άρη και παράλληλα βέβαια θα κάνουμε και μια σύνδεση με τον Πάουκ Σπορτσένα για το φιλικό του Πάουκ. Στον Άρη καταρχήν το νεότερο που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι στις 19 Απριλίου πάει η έφεση Sky Άρης όσον αφορά την υπόθεση Γιάνκοβιτς. Τότε θα βγει απόβαση στη δεύτερη, στη Β' ΕΟΔΑΚ, ο Άρης που άσκησε έφεση στην πρωτόδικη απόβαση για τον Γιάνκοβιτς όσον αφορά όπου είχε δικαιωθεί ο Γιάνκοβιτς για ένα συγκεκριμένο ποσό. Ο Άρης λοιπόν έκανε έφεση σε αυτή την απόφαση που είχε το δικαίωμα. Θεωρώ ότι πιο πολύ αυτό έγινε και για να καθυστερήσει υπόθεση όσον αφορά και με την κατάψυξη εγγυητικής, για να μπορέσει να έρθει η πλευρά του Άρη σε μια συμφωνία με τον Γιάνκοβιτς. Και μάλιστα ο κ. Χριστοφορίδης, ο οποίος εκπροσώπησε τον Άρη σε αυτή την υπόθεση, κατέθεσε και έτοιμα στην Επιτροπή να μην βγει απόφαση για την κατάψυξη εγγυητικής μέχρι τις 19 του μήνα, όταν και θα εκδικαστεί η έφεση του Άρη. Έτσι, κάτι που είναι απόλυτα λογικό, γιατί δεν μπορεί να βγάλει μια απόφαση η Επιτροπή υπέρ του Γιάνκοβιτς την ώρα που μπορεί ο ΔΑΚ Β να ακυρώσει την πρωτόδικη απόφαση για τον Γιάνκοβιτς. Έτσι, οπότε η πλευρά του Άρη, αίτημα το οποίο θα
Μέσα σε επόμενες ημέρες θα φανεί αν θα γίνει. Νομίζω ότι την Πέμπτη θα συνεδριάσει και πάλι η Επιτροπή. Θα φανεί αν δεν γίνει δεκτό. Να μην βγάλει μέχρι τότε απόβαση. Έτσι. Γιατί είπαμε ότι ουσιαστικά το θέμα του Άρη με τη συγκριτική είναι ο Γιάνκοβιτς αυτή τη στιγμή. Οι υπόλοιποι όλοι έχουν κάνει πίσω, έχουν συμβιβαστεί, έχουν δώσει χρόνο. Ο Γιάνκοβιτς είναι αυτός ο οποίος τρέχει το θέμα. Και είναι ένα ποσό του Γιάνκοβιτς το οποίο εφόσον η Επιτροπή βγάλει απόφαση το παίρνει και πρέπει πάρει άμεσα να καλύψει την εγκαιτική, δηλαδή σε ένα διάστημα 15 ημερών. Έτσι, για να μην έχει θέματα με αφαιρέσει βαθμό, μηδενισμού και τα σχετικά. Έτσι. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ο Άρης ουσιαστικά, εφόσον και η Επιτροπή συνενέσει το αίτημα αυτό, θα πάρει μια παράταση 15-20 ημερών, 15 ημερών ακόμα, προκειμένου να μπορέσει να έρθει σε μια συμφωνία με τον Γιάνκοβιτς για αυτό το θέμα το μεταχρωστούμενα. Έτσι. Είπαμε, το έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό, ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ασχοληθεί η διοίκηση Γουλέλμου, γιατί πλέον υπάρχει η διοίκηση Γουλέλμου. Πρέπει να έρθει σε μια επαφή και σε μια συμφωνία με όλους αυτούς. Ναι, εντάξει, κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Πρίβης για παράδειγμα, έτσι όπως ξέρω, ο Σίμτσακ, κάποιοι άλλοι, εντάξει, βάλαν πλάτη και είπαν ότι εντάξει, το αφήνουμε τώρα για λίγο, δίνουμε χρόνο σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτή η ιστορία πρέπει να αφαιθεί. Πρέπει άμεσα να γίνουν κάποιες κινήσεις για να έρθει σε συμφωνία. Η νέα διοίκηση λειτουργεί σαν διοίκηση Γουλέλμου, σαν διοίκηση μεγάλο μετόχο. Έτσι, κάποια στιγμή θα λήξει αυτό το θέμα με το Λάσκαρη. Το θέμα δηλαδή με τις μετοχές του Λάσκαρη. Θα τις πάρει ο κ. Γουλέλμος και επίσημα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προχωράει, όπως είπαμε, με την κεφαλοποίηση. Πρέπει να κάνει μετοχοποίηση των χρημάτων που έχει βάλει ο Λάσκαρης, να τα κάνει μετοχές. Ουσιαστικά θα περάσει σαν μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Μετά θα γίνει μείωση της μετοχής, της αξίας μετοχής και θα γίνει και η μεταβίβαση με ένα ευρώ που έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Έτσι, ο Λάσκαρης, από όσο έχω μεταφέρει και εδώ από το ραδιόφωνο και το στο μικρόφωνο, έχει πάρει τα χρήματα από τον κύριο Γουλέλμο, τα οποία ζήτησε. Έτσι, ένα ποσό το οποίο φτάνει 200.000 ευρώ και το ψηλό υπερβαίνει λίγο. Οπότε το θέμα είναι να προχωρήσουν αυτές τις διαδικασίες για να τελειώσει το κεφάλαιο Λάσκαρης και τυπικά από τον Άρη. Έτσι έχει τελειώσει εδώ και αρκετό καιρό. Ουσιαστικά θα πω εγώ έχει τελειώσει από την ημέρα που εμφανίστηκε ο Γουλιέλμος και ξεκίνησε να πληρώνει και μετά βέβαια την έκανε και διοίκηση. Θεωρώ ότι και ουσιαστικά έχει εξαφανιστεί. Έχει κλείσει το κεφάλαιο Λάσκαρης. Απλά το τυπικό κομμάτι είναι αυτό με τις μετοχές. Θα μου πεις, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, έτσι, γιατί πρέπει να γίνει μεταβίβαση. Σωστό. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στους δύο και από τη στιγμή που έχει γίνει και απαραίτητη, αν θέλετε, ανταλλαγή οικονομική για το κομμάτι των μετοχών και έχει υπογραφεί και αυτό, προφανώς. Έτσι, ο Λάσκαρης δεν έχει κάποιο μερίδιο όσον αφορά στην όλη ιστορία. Τώρα, βέβαια, για τη σύζυγό του. Πολλά διάφορα ακούγονται, καφενιακά κυρίως. Δεν θα δώσω βάση σε αυτά. Απλά είχα αναφέρει και παλιότερο ότι η κυρία Τζόρτζια Ευσεβίου ήταν αυτή η οποία, ενώ ο Νίκος ο Λάσκαρης δεν ασχολείται με τον Άρη και ήθελε να φύγει από πάνω του Άρης και ήθελε να βγάλει και κάποια λεφτοδάκια από αυτό το κομμάτι, από αυτό το θέμα, η κυρία Ευσεβίου ήταν αυτή η οποία άφηνε να εννοηθεί από δικούς της ανθρώπους γενικότερα ότι θα επιστρέψει στον Άρη, δεν θα αφήσει τον Άρη τα σχετικά γιατί έχει βάλει 3, 4 και 8 εκατομμύρια. Έτσι. Από τη στιγμή θεωρώ που έχει γίνει συμφωνία με Γουλέλμο και Λάσκαρη, δεν θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο θέμα. Βέβαια, ξαναλέω εδώ ότι ο κ. Γουλέλμος έχει πει ότι όταν τελειώσει η συμφωνία με τον Λάσκαρη, το θέμα των μετοχών θα βγει να μιλήσει, να πει τα πράγματα όπως είναι το πλάνο του, ποιοι άνθρωποι είναι μαζί του, ποιος τον στηρίζει, είναι μόνος του, είναι ο κ. Ζουλιάμης. Είναι, ξέρω εγώ, ο κύριο Στάδε, ο κύριο Έτσι, ο κύριο Δίνα. Ποιοι θα το βοηθήσουν, θα κάνει το σχετικό του κάλεσμα σε όλου του παράγοντε του Άρη να έρθουν κοντά. Είπαμε ότι το πλάνο του είναι: βάζει χρήματα, παίρνει συμμετοχέ ή γράφεται σε μια καρτέλα και όταν διευκολυνθεί η ΚΑΗ, όταν γίνει μια αγοροπολισία, βρεθεί ένα επενδυτή, μπορεί τότε να πάρει τα χρήματά σου πίσω. Έτσι, από όλη αυτή τη διαδικασία. Και να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, έτσι, γιατί υπάρχουν ακόμα κάποια κομμάτια που μπερδεύουν τον κόσμο, έτσι κάποιων επαφών, αν θέλετε, ή συνδιαλλαγών ή σχέσεων που μπορεί να έχει και ο Γουλέλμος με την οικογένεια Λάσκαρη. Και νομίζω ότι καλό θα είναι, εφόσον κλείσει το θέμα αυτό, να βγει να μιλήσει, να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα για τον κόσμο κυρίως. Έτσι, γιατί ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος είναι μπερδεμένος και ακούει και διάφορα πράγματα και λέει.
Έτσι. Αυτή τη στιγμή ο κ. Γουλέλμος πληρώνει. Καλύπτει κάποια πράγματα όσον αφορά μισθούς υπαλλήλων, παικτών, κάποια χρήματα πρέπει να δίνονται. Έτσι, κάποιες υποχρεώσεις που έχει η ομάδα, έτσι, είτε μέσω του άρθρου 99, είτε κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Αυτός το καλύβει, θα καλύπτει τα χρήματα. Έτσι, οπότε δεν μπορείς να πεις κάτι αυτή τη στιγμή διαφορετικό. Έτσι, περιμένει να κλείσει το θέμα, να κάνει συνέντευξη τύπου να μιλήσει. Συνέντευξη τύπου και επίσης παρουσίαση έχουμε αύριο το πρωί στις 12 του Βαγγέλη Αγγέλου, έτσι, στο Αλεξάνδριο. Ο Βαγγέλης Αγγέλου, ο οποίος ήρθε πολύ γρήγορα, κατευθείαν μπήκε για το παιχνίδι που είχε με τον Προμηθέα και ήταν λογικό να μην υπάρχει αυτό το διάστημα για να παρουσιαστεί και επίσημα. Έκρινε ο ίδιος ότι πρέπει να γίνει τώρα μια επίσημη παρουσίασή του, να μιλήσει, να μας εξηγήσει όλους το σκεπτικό του, το πλάνο του για τον Άρη. Αυτό θα γίνει αύριο το πρωί στις 12 λοιπόν στο Αλεξάνδριο. Θα γίνει επίσημη παρουσίαση του Βαγγέλη Αγγέλου. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία να μας πει και ο coach του Άρη τι σκέφτεται, τι κλίμα πήρε και από τη διοίκηση. Δηλαδή, καμιά φορά και σε αυτές τις συνεντεύξεις τύπου βγαίνουν ειδήσεις. Έτσι. Και βλέπουμε το πάνω κάτω το τι έχει πει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, στην περίπτωση με του Γιαννάκη, ο Λάσκαρης είπε και από τον Γιαννάκη, το οποίο ο coach τότε τα πίστευε και τα είπε. Αλλά σε βάθος ενός μηνών φάνηκε ότι δεν μπορεί να ισχύσουν αυτά που του είχε πει. Έτσι, όσον αφορά δηλαδή χορηγίες, συμφωνίες και τα σχετικά. Κάτι τέτοιο περιμένω να δούμε και εδώ. Γιατί ο Αγγέλου σίγουρα μίλησε με τον Γουλέλμο και πήρε κάποια πράγματα από αυτόν όσον αφορά το πλάνο της διοίκησης. Γιατί πάνω σε αυτό το πλάνο που άκουσε από τη διοίκηση ο Αγγέλου, πήρε και την απόφαση να επιστρέψει στον Άρη. Δεν νομίζω ότι την πήρε με μια λογική ότι εντάξει, αλλά εδώ και ό,τι κάνουμε σε μια εβδομάδα και δεν έχουμε να πληρώσουμε άνθρωπο. Έτσι. Οπότε αύριο στις 12 έχουμε αυτή την παρουσίαση του Αγγέλου, που νομίζω ότι είναι σημαντικό μετά την προπόνηση. Είναι σημαντικό το κομμάτι αυτό, γιατί θα μιλήσει ο προπονητής και πιστεύουμε ότι θα βγουν κάποια πράγματα. Ο Αγγέλου είναι και άνθρωπος ο οποίος μιλάει, είναι και άνθρωπος που πετάει κάποιες ατάκες που σου δίνουν να καταλάβεις κάποια πράγματα και να τις κρυπτογραφήσεις, προκειμένου να δούμε τι σκέφτεται και αυτός. Κλείνοντας λίγο όσον αφορά το ρεπορτάζ του Άρη εν όψη της συνέχειας, ο Άρης παίζει με την Κίμη εντός έδρας. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι τώρα για το παιχνίδι το χθεσινό με τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Άρης πραγματικά βγήκε από την υποχρέωση αυτή, γιατί για μένα αυτά τα παιχνίδια για αυτόν τον Άρη είναι υποχρέωση. Ότι πρέπει να πάει στο ΣΕΦ, ότι πρέπει να πάει για παράδειγμα στο Νίκος Γκάλης, όπως λέγεται πλέον του Άκα, να παίξει με τον Παναθηναϊκό. Αυτά είναι υποχρεώσεις που πρέπει να γίνουν για να μην μηδενιστεί, να πάρει τον βαθμό και να γυρίσει πίσω. Έτσι. Απλά χρησιμεύουν, όπως φάνηκε και χθες, τον Αγγέλου για να δοκιμάσει κάποια πράγματα, να δει κάποιους παίκτες. Έτσι έδωσε και χρόνο στον Μπρούιτ, να δει κάποιους παίκτες τι μπορούν να κάνουν, πώς κινούνται απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως είναι ο Παναθηναϊκός, που έχει ένα ρόστερ ιδιαίτερα αρκετά καλό και σίγουρα και η αναπληρωματική του είναι καλή και μπορείς να δεις κάποια πράγματα σε αυτή την κόντρα. Έτσι, μόνο για αυτό το λόγο χρησιμεύει αυτό. Έτσι, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς ο οποίος μπορεί να πίστευε χθες ότι ο Άρης μπορεί να κάνει νίκη μέσα στο ΑΚΑ. Έτσι. Εντάξει, να μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Το παιχνίδι λοιπόν με την Κίμη είναι το επόμενο. Το αρνητικό από το χθεσινό παιχνίδι είναι ο τραυματισμός του Μπέλ. Ο Μπέλ, ο οποίος έχει πάθει μια θλάση και έχει ένα θέμα ο Μπέλ όσον αφορά τα επόμενα παιχνίδια. Δεν προπονήθηκε σήμερα, προπονήθηκε σε εξετάσεις από τον έργο του Κουγιά, τον γιατρό της ομάδας του Άρη, που έδειξαν ότι έχει θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού. Θα ξεκινήσει θεραπείες ο Αμερικανός, καθώς θα πρέπει να δούμε αν θα προλάβει καταρχήν το παιχνίδι με την Κίμη. Έτσι. Θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο. Θεωρώ ότι είναι 50-50 συμμετοχή του κοντά στην Κίμη. Θα γίνει μια προσπάθεια. Είναι και θέμα πώς νιώθει αυτός, πώς θα του φανεί μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας. Αλλά αν πούμε ότι χάνει και τις προπονήσεις, ομολογουμένως γίνεται δύσκολη συμμετοχή του. Έτσι. Είναι μια απουσία, θεωρώ, σημαντική σε αυτόν τον Άρη, ο Μπέλ, ο οποίος τουλάχιστον με τον Αγγέλου δείχνει να βρίσκει λίγο το ρόλο του μες στην ομάδα.
Λέγαμε ότι με την, στην περίπτωση Γιαννάκη, ο Μπέλ είχε μπερδευτεί λίγο, είχε ένα μπερδεμένο ρόλο. Δεν είχε το ρόλο για τον οποίο ήρθε. Έτσι, ο Μπέλ όλη την καριέρα του είναι σουτέρ, έτσι βγάζει το ψωμί του. Και στον Άρη Γιαννάκη έκανε τον playmaker, έπαιζε άμυνα, κατέβαζε μπάλα, βοηθούσε screen και μόνο σουτ δεν έκανε. Όπως πρέπει να κάνει ένα σουτέρ. Τώρα με τον Αγγέλου είδαμε ότι και με τον Προμηθέα βρήκε τα σουτ. Δείχνει να έχει το ρόλο, τώρα θα δώσει τραυματισμό. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η απουσία εφόσον δεν προλάβει το παιχνίδι με την Κίμη. Έτσι τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο Αμερικανός είπαμε ότι έχει μια θλάση. Δεν προπονήθηκε σήμερα. Θεραπείες και βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση του Αμερικανού, του Άρη. Κυρίως θα πω εγώ πρώτα για το παιχνίδι με την Κίμη. Έτσι είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει ο Αγγέλου αυτή τη στιγμή, γιατί και το ρόστερ του Άρη είναι συγκεκριμένα κουκιά. Έτσι δεν είναι ένα πλούσιο ρόστερ. Οπότε καθένα ο οποίο απουσιάζει και ειδικά έτσι ένας βασικός παίκτης όπως είναι ο Μπέλ δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα στην ομάδα του Άρη και στον Βαγγέλη Αγγέλου. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο, θα επιστρέψουμε με Νίκο Μοσχοβίτη να δούμε τι γίνεται εκεί στο φιλικό του ΠΑΟΚ. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε ότι μαζί μας φυσικά είναι και ο Ιωζο Μάσκας, το Hair Salon. Έτσι, έχετε μια ιδιαίτερη στιγμή στη ζωή σας, θέλετε να βγείτε και να είστε έτσι ωραίοι και ωραίες, θα πάτε εκεί. Έτσι, κορυφαίο το έδωσε ο Γιώργο Μάσκα Hair Salon. Σας προτείνει και αυτός και η ομάδα του φυσικά σε ένα εξαιρετικά όμορφο περιβάλλον. Σας προτείνει απλές αλλά και πιο σύνθετες λύσεις για τα μαλλιά σας με βάση το στυλ και την προσωπικότητά σας. Έτσι, Γεωργίου Σταύρου 5 στο κέντρο της πόλης. Τηλέφωνο για ραντεβού 2310-282-700. Επίσης, Facebook και Instagram. Ακολουθείτε George Μάσκα Hair Salon. Έτσι, σε λατινικού χαρακτήρες. Και μπορείτε από εκεί να ενημερώνεστε και να δείτε βέβαια γιατί καθημερινά υπάρχουν post με κτενίσματα με το εκπληκτικό πραγματικά μαγαζί στη Γεωργίου Σταύρου 5 στο κέντρο της πόλης. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ, Λιμπερό 107 και 4, Basket City μέχρι και τις 10 μαζί, μόνο για μπάσκετ μιλάμε φυσικά. Και θα πάμε τώρα και πάλι στον Νίκο το Μοσχοβίτη για το τέλος του αγώνα του φιλικού του ΠΑΟΚ. Πολύ γρήγορα τελείωσε το δεύτερο, Νίκο. Καλησπέρα και πάλι. Ρε φίλε, δεν σχεδίζεται τόσο πολύ όσο το πρώτο γι' αυτό. Πολύ. Ναι, εγώ περίμενα να σε πάρουμε πιο μετά. Για τόσο πολύ σφύριγμα δεν γίνονταν τώρα σε φιλικό και σε δεύτερο ημίχρονο, εντάξει. Λοιπόν, 93-78 είναι εδώ το σκορ. Ο ΠΑΟΚ το έχει καθαρίσει κατά το παιχνίδι, 1,5 λεπτό έχει ακόμα. Ένα παιχνίδι που έχει πάλι διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Ο Χαλαμπόπουλος έχει 23 πόντους. Ο Ζάρας που έχει τώρα την μπάλα αυτή στους 13, έχει βάλει τους 11 στην τέταρτη περίοδο. Και τρία τρίποντα, ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει μέχρι στιγμής 12 εύστοχα, γενικά συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε και στα επίσημα παιχνίδια τελευταία με τον Κολοσσό και με τον Κόρυβο και σήμερα σε διψήφιο αριθμό τριπώντων εύστοχων και με διάφορους αγωνιστές. Έχει 23 ο Χαραλαμπόπουλος, ένα ωραίο lay-up του Κατσίβελη 95-78, μένει το τελικό σκορ μόνο, φτάνει τους 5 ο Κατσίβελης, έχει 13 ο Ζάρας. Έχει 11 ο Χρυσικόπουλος, έχει 13 ο Lucky Jones, ο ΠΑΟΚ ο οποίος και σήμερα, εντάξει, σήμερα έχει μοιράσει και λίγο διαφορετικά το χρόνο φυσικά ο Ηλίας ο Παθεοδόρος όπως αναμενόταν. Εντάξει, ο Γκος έπαιξε μόνο 10 λεπτά στην τρίτη περίοδο, δεν αγωνίστηκε περισσότερο. Ένα καλάθι πάλι από τον Ζάρα που φτάνει τους 15, 97-78, φτάνει τον Ζάρα, είναι από τους 15 που έχει πάλι, οι 13 είναι στην τέταρτη περίοδο. Μία ανοίγη λοιπόν ακόμα για τον ΠΑΟΚ, έστω και σε φιλικό, να μείνει σε έναν αγωνιστικό ρυθμό, καθώς ακολουθεί η διακοπή του Πάσχα και μετά έχει δύο πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια μέσα στη διάστημα 4 ημερών. Την άλλη Τετάρτη πηγαίνει στο ΆΚΑ για να παίξει με την ΑΕΚ και την άλλη Κυριακή υποδέχεται στην ΠΑΟΚ Sports Arena το Λαύριο. Δύο παιχνίδια που τα αποτελέσματά τους μπορεί να κρίνουν και το πού θα βρίσκεται. Αν καταφέρει να κάνει δύο νίκες γίνεται φαβορή ακόμα και για τρίτη θέση. Αν κάνει μία νίκη παραμένει πολύ ζεστά μέσα στην τράβα. Αν κάνει δύο ήττες σίγουρα μένει πίσω. Πάντως και σήμερα και σε αυτό το φιλικό δείχνει καλή εικόνα, δείχνει διάθεση και δείχνει γενικά να βρίσκει ρυθμό εξοπλισμού και 75, κάτι το οποίο είναι που το έψαχνε πολύ καιρό. Απλά είναι τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που πάω. Έχει πολύ μεγάλο αριθμό εύστοχων τριπώντων. Έτσι. Έβαλε 13 στη Ρόδο με τον Κολοσσό. Έβαλε 15 εδώ στο ρεκόρ του με τον Κόρυβο και σήμερα έχει βάλει, εφόσον τα έχω μετρήσει καλά,
12 τρίποντα μέχρι τώρα. 97-80, να δούμε αν φτάσει και τους 100. Ο Ζάρας είχε την μπάλα, θέλει να πάει στο lay-up, πηγαίνει μέχρι τα lay-up, το βάζει και αυτό ο Ζάρας, ο οποίος, το λέμε και το ξαναλέμε, μετά από εκείνα τα δύο τρίποντα στο παλέ, είναι σε καταπληκτική κατάσταση, έκανε δύο πάρα πολύ καλά παιχνίδια και, και στη Ρόδο και εδώ με τον Κόρυβο. Κάνει και σήμερα 17 πόντους με τους 15 στην τέταρτη περίοδο. Ένα φάουλ το έκανε Πέτε Γουέι, στα δύο λεπτά δεν θα βάλει για το μάλλον ο Πάουκ, 99-80. Θα προπονήσεις συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες, θα υπάρξει έτσι δύο μέρες, αύριο δεν νομίζω να υπάρχουν. Ένα ρεπό θα υπάρξει από εκεί στο Μεγάλο Σάββατο, την Κυριακή του Πάσχα για τους παίχτες και μετά τελική ευθεία προετοιμασίας για το παιχνίδι με την ΑΕΚ αρχικά την Τετάρτη και μετά με το Λαύριο την Κυριακή. 99-81, αυτό θα είναι το τελικό σκορ, έβαλε την μία βολή το πρίβιτα νομίζω. 99-81 για τον ΠΑΟΚ είχε συμμετοχή ο Κόνιαρης και ο Τσόχλας, έναν πόντο ο Γκος, 5 ο Κατσίβελης, 17 ο Ζάρας με 3 τρίποντα, 8 ο Πέτε Γουέι, 23 ο Χαραλαμπόπουλος, 13 ο Τζόουνς, 11 ο Χρυσικόπουλος, 6 ο Μαργαρίτης, 6 ο Κρουμπάλη, 7 ο Τζάξον και 2 ο Καράς. Για τους Σέρβους ο Μίσκοβιτς είχε 28 με 3 τρίποντα και ο Μαριάνοβιτς είχε 20 επίσης με 3 τρίποντα. Οι δύο έτσι οι πρώτοι σκόρερ της Mega Bemax. Αυτά από εδώ στα μάτια. 99-81, μία ακόμα νίκη για τον ΠΑΟΚ. Ένα ακόμα παιχνίδι που ήταν πολύ εύστοχο στο 75. Ένα ακόμα μάτς που είχε καλή εικόνα με διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Θα περιμένουμε κάποιες δηλώσεις, έχουμε κάτι τέτοιο. Θα είμαστε σε επαφή. Εφόσον είναι κάτι για να βγει, θα είμαστε σε επαφή. Εντάξει, εγώ και θα μιλήσουμε μετά. Αν είναι αυτά, τον Νίκο Μοσκοβίδη λοιπόν. Νίκη για τον ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι. Σε μια έτσι, κατάσταση να παραμείνει η ομάδα. Και ο Άρης θα δώσει ένα φιλικό με τη συγκεκριμένη ομάδα. Την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, θα δω και ακριβώς την ώρα. Για να κρατηθούν οι ομάδες σε μια κατάσταση έτσι, αγωνιστική, γιατί ομολογουμένως, εντάξει, για τον ΠΑΟ κυρίως θα πω εγώ, αλλά και για τον Άρη φυσικά, είναι μια περίοδος που πρέπει να η ομάδα να είναι στο καλύτερο δυνατό επιθυμητό αγωνιστικό αποτέλεσμα, επίπεδο, συγγνώμη. Και ο Άρης φυσικά, ο οποίος σε θεωρητικό επίπεδο πάντα με μια νίκη ακόμα λογικά δεν θα έχει έτσι περίεργες καταστάσεις, θα βιώσει περίεργες καταστάσεις, θέλει τουλάχιστον μια νίκη ακόμα. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη κυνηγάει μια θέση στην πρώτη τετράδα προκειμένου να μπορέσει στα play-off να έχει έτσι κάποιο πλεονέκτημα έδρας και να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Έτσι αυτή τη στιγμή θα δούμε και τη βαθμολογία της Α1 σε λίγο. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας χαμός στην τετράδα. Δηλαδή αν εξαιρέσει κανείς το 1-2 που έχει κλειδώσει, εντάξει το ξέραμε και πριν το πρωτάθλημα ότι έχει κλειδώσει, από εκεί κάτω γίνεται έτσι υπάρχει μια αναταραχή μεγάλη. Έτσι, για τις ομάδες που θα θέλουν να μπουν στην τετράδα, εντάξει, θα θέλουν να μπουν στα play-off, αυτό είναι λίγο σχετικό. Εντάξει, τώρα για κάποιες ομάδες όπως η Κίμη, το να μπει στα play-off, εντάξει, ο Προμηθέας έχει μπει, αλλά η Κίμη να μπει στα play-off νομίζω είναι μεγάλη επιτυχία. Έτσι. Λοιπόν, αυτά από τον ΠΑΟΚ, πάμε λίγο να δούμε αν είναι και το τι έχουμε τώρα, τα αποτελέσματα, τα βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική. Έτσι. Λοιπόν, τα αποτελέσματα που είχαμε στην 21η αγωνιστική: Κίμη Τρίκαλα 72-63, ΠΑΟ Κόρυβο 92-63, Γυμναστικός Λάρισας Φάρος Κολοσσός 79-77, Πανιώνιος Λαύριο 72-71, Προμηθέας Ρέθυμνο 94-72, Ολυμπιακός ΣΑΕΚ 186 και Παναθηναϊκός Άρης 84-63. Στην βαθμολογία, να δούμε λίγο και την βαθμολογία. Λοιπόν, έχουμε μετά από 21 αγώνες. Ο Παναθηναϊκός είναι στην κορυφαία έτος με 42 βαθμούς. Δεύτερος Ολυμπιακός με 38, έτσι έχει κλειδώσει και το 1-2, δηλαδή Παναθηναϊκός απόλυτο πλεονέκτημα έδρας σε όλη τη φάση των play-off, Ολυμπιακός δεύτερος. Συγγνώμη. Από εκεί κάτω έχουμε τέσσερις ομάδες που ισοβαθμούν, Λαύριο, Προμηθέας, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Έχουν από 34. Αυτή η τετράδα θα παλέψει για το 3-6. Έτσι, γιατί και το 6 είναι δύσκολο να σου φτάσει κάποιο. Και πιο πάνω δεν μπορούν να πάνε. Έτσι, οπότε αυτές οι τέσσερις ομάδες θα παλέψουν ουσιαστικά για το ποιος θα έχει πλεονέκτημα έδρας στην όλη διαδικασία. Έτσι, δηλαδή το 3 καταλαβαίνει ο καθένας ότι στην προσπάθεια για τρίτη θέση έχει πλεονέκτημα. Λοιπόν, στην 7η θέση είναι Κίμη με 31 βαθμούς, Κολοσσός 30, Ρέθυμνο Γυμναστικός έχουν από 29,
Γυμναστικός ο οποίος έχει κάνει κάποιες νίκες τελευταία, Τρίκαλα, Άρη, Κολοσσό και ανάσανε για τα καλά. Ο Άρης στην 11η θέση 28 βαθμούς και κάτω έχουμε Πανιόνιο και Κόρυβα από 27 και Τρίκαλα 24. Τα Τρίκαλα νομίζω τελείωσε η ιστορία. Μετά από μερικά χρόνια καλής παρουσίας στην Αλφαένα αποχαιρετούν. Το θέμα είναι για τα Τρίκαλα η επόμενη μέρα. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα των Τρικάλων, αν δηλαδή θα μείνουν στην Α2 και θα προσπαθήσουν εκεί να ξανανεύουν ή αν θα ακολουθήσουν την πορεία αρκετών ομάδων. Έτσι βλέπε Μακεδονικός, βλέπε Μαρούσι, βλέπε Ολύμπια, βλέπε Γυμναστικός παλιότερα. Έτσι που πέσαν στις χαμηλότερες κατηγορίες δεν μπορούσαν να αντέξουν την Α2 γιατί είχαν και χρέη από την Α1 και σιγά σιγά προσπάθησαν. Έτσι, τα Τρίκαλα βέβαια όσον αφορά τα χρέη είναι οικονομικά τακτοποιημένα σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά εντάξει. Είπαμε, Α2 είναι μια διαφορετική κατηγορία. Οπότε στην ουρά, ας το πούμε έτσι, Πανιόνιος και Κόρυβος έχουν 27. Εδώ γίνεται πολύ μεγάλη μάχη, γιατί ο Κόρυβος έχει και δύσκολο πρόγραμμα. Και ο Άρης είναι 28, αν κάνει μια νίκη, πάει 30, λίγο αναπνέει. Έτσι, σημαντικά. Λοιπόν, η επόμενη αγωνιστική είναι πάρα πολύ κρίσιμη, θεωρώ, και για τους πάνω και για τους κάτω. Λοιπόν, καταρχήν, μεγάλο ντέρμπι στην Αμαλιάδα, Κόρυβος Γυμναστικός. Αυτό το παιχνίδι είναι ο θάνατος της ζωής μου. Αν δεν πάρει και αυτό το μάτσο Κόρυβος, νομίζω ότι πολύ, πολύ δύσκολο να γλιτώσει την Α2. Έτσι, γιατί είναι από τα παιχνίδια που θέλει να κερδίσει ο Κόρυβος σε σχέση με το πρόγραμμα το οποίο έχει. Τρίκαλα Πανιόνιος. Εδώ ο Πανιόνιος είναι το μεγάλο φαβόρι. Τα Τρίκαλα είναι διαλυμένα, κατεβαίνουν με 6-5 παίκτες, μπορεί να μην κατέβουν κιόλας. Έτσι, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ο Πανιόνιος εδώ είναι το μεγάλο φαβόρι. Έτσι, να κερδίσει. Ρέθυμο Παναθηναϊκός. Αδιάφορο μάτς. Δηλαδή, το Ρέθυμο τώρα να βγει 8ο ή 7ο. Εντάξει, δεν έχει καμία αξία για αυτούς. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, αυτό είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι. Το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, να πω, ο Κόρυβος και τα Τρίκαλα παίζουν Τετάρτη 10 του μήνα, Τρίτη 10 του μήνα και την Τετάρτη παίζει Ρέθυμνο Παναθηναϊκός, ΑΕΚ ΠΑΟΚ στις 5. Αυτό είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι γιατί και οι δύο κυνηγάνε τετράδα και τρίτη θέση. Οπότε θα είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό και για τον ΠΑΟΚ. Άρης Κίμη την Τετάρτη στις 6 ώρα στο Νίγκαλης Χολ. Παιχνίδι που είναι must win για τον Άρη. Η Κίμη, εντάξει, για την Κίμη ο στόχος είναι τα playoff. Έτσι, είναι μεγάλη επιτυχία για αυτούς να πω στα playoff της Κίμης. Απ' την άλλη βέβαια ο Άρης είναι η ομάδα η οποία θέλει να κερδίσει την Κίμη, να ανασάνει. Έτσι, αν δηλαδή για παράδειγμα χάσει ο Κόρυβος ή χάσει ο Πανιώνας, που το θεωρώ δύσκολο να πω την αλήθεια, αν χάσει ο Κόρυβος ο Άρης θα έχει φύγει αρκετά μπροστά και δεν θα έχει να κοιτάει πίσω και να αυτά όλα που λέγαμε πριν μήνες, έτσι με τις ισοβαθμίες και τα σχετικά. Κολοσσός Προμηθέας, εδώ μονόπλευρο αυτό το ενδιαφέρον. Ο Κολοσσός ούτε κρύο ούτε ζέστη ένα playoff. Έτσι, το πολύ πολύ αν θέλουν να μπουν playoff για κανένα εισιτήριο να παίξουν εκεί πέρα με κανένα μεγάλο και να πάει ο κόσμος. Ο Προμηθέας απ' την άλλη, νομίζω με βάση το roster και τα λεφτά που δώσαν φέτος, ότι κυνηγάει τετράδα και θα είναι μια τεράστια επιλυσία για τον Προμηθέα να πάει στην τετράδα. Και Λαύρο Ολυμπιακός στις Τετάρτη και αυτό στις 6 και τέταρτο και αυτό μεγάλο παιχνίδι με τη λογική ότι μένω ο Ολυμπιακός είναι αδιάφορος. Έτσι δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί να τον προφτάσει κανείς. Το Λαύρο απ' την άλλη κόντρα στους μεγάλους γενικότερα έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Δεν συζητάω τώρα αν είναι έδρα ή όχι το παιχνίδι, έτσι, καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που το Λαύρο θέλει να το κερδίσει για να μείνει στην τροχιά της θέσης. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει και την Ευρωλίγκα στη μέση. Γενικά δηλαδή το μυαλό του είναι κυρίως εκεί από τη στιγμή που το πρωτάθλημα έχει τελειώσει, δηλαδή είναι δεύτερος, έτσι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Τώρα για να πέσει κάτω από τη δεύτερη θέση πρέπει να γίνουν όρια, έτσι, να χάσει πολλά μάτς. Οπότε καταλαβαίνει ο καθένας ότι και αυτό είναι παιχνίδι κυρίως με μονόπλευρο ενδιαφέρον, έτσι με το Λαύριο. Αλλά θεωρώ ότι τα παιχνίδια, το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, το Άρης Κίμη και το Κόρυβος Γυμναστικός είναι φυσικά τα πιο καυτά παιχνίδια της αγωνιστικής. Το Τρίκαλα Πανιόνιος δεν το βάζω σε αυτήν την κατηγορία πραγματικά γιατί θεωρώ ότι ο Πανιόνιος θα κερδίσει και εύκολα. Έτσι δεν νομίζω δηλαδή ότι θα έχει θέμα ο Πανιόνιος μέσα στα Τρίκαλα. Δυστυχώς το λέγαμε εδώ για την αξιοπιστία, τα Τρίκαλα τώρα παίζουν με 6 παίκτες. Ποια αξιοπιστία και τι μπορεί να γίνει. Και άντε για να τιμωρηθούν στο τέλος με ένα πρόστιμο και να μην πάρουν κάποια λεφτά τηλεοπτικά, δηλαδή δεν ξέρω τι ποινές μπορεί να βρει η Λίγκα. Να αλλάξει τους κανόνες. Να θωρακίσει καλύτερα το πρωτάθλημα ώστε να μην υπάρχουν αυτά. Να μου πει τώρα ποιο περίμενε ότι θα γινόταν ότι έγινε στα Τρίκαλα φέτος. Έφυγε ο κ. Ζουσιαμάνης, φύγανε κάποιοι άλλοι άνθρωποι που στηρίζαν οικονομικά τα Τρίκαλα. Ναι, εντάξει, δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό είναι το κακό με τις ομάδες κυρίως και από την περιφέρεια και από την Αθήνα, θα πω εγώ.
και από τη Θεσσαλονίκη κάποιες που περάσαν την Αλφαένα, ότι όταν φεύγει ο άνθρωπος που βάζει το μεγαλύτερο κομμάτι των χρημάτων, αυτές μετά φτάνουν σε όρια διάλυσης. Δυστυχώς. Έτσι. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο. Το είδαμε με την Ολύμπια παλιά, με το Μακεδονικό, με το Μαρούσι, με τον Πανελλήνιο παλιότερα, έτσι, με Κυριακού, με το Περιστέρι. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και αυτό φαίνεται ότι γίνεται και στα Τρίκαλα. Δεν γλιτώνει δηλαδή από αυτή τη μοίρα, γιατί η τοπική κοινωνία δεν μπορεί να στηρίξει τόσο μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή τα Τρίκαλα. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτά και με την αγωνιστική της Α1 κατηγορία, όπου πραγματικά έχουμε τρία πολύ δυνατά παιχνίδια την επόμενη αγωνιστική, 22 του μήνα. Το πρωτάθλημα πάει στο τέλος, έτσι απομένουν άλλες 5 αγωνιστικές. Δεν κάνω λάθος. 5 αγωνιστικές, συγγνώμη. Και εντάξει, είπαμε αυτή τη στιγμή όσον αφορά την παραμονή, ο Κόρυβος δείχνει να έχει το χειρότερο, έχει το χειρότερο πρόγραμμα και δείχνει να έχει το δυσκολότερο έργο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πριν κλείσουμε έτσι γενικά με το ελληνικού μπάσκετ, είχε αρκετές ειδησούλες σήμερα και μιλήσαμε και για την τον Άρη, μιλήσαμε για τον ΠΑΟΚ σε λίγο. Αν υπάρχει κάτι από εκεί, θα μας ενημερώσει ο Νικός Μοσχοβίτης. Πριν πάμε στο διάλειμμα, γιατί μετά θέλω να ασχοληθούμε λίγο με NBA και NCAA, να δούμε τι έγινε. Να πούμε ότι ακόμα ένα χτύπημα δικαστικό για την Ομοσπονδία, η οποία έχασε πάλι μια δίκη από τους 4 διαιτητές Ευρωλίγκας, Γκόντα, Παπαπέτρου, Κορομιλά και Φούφη, οι οποίοι είχαν προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ για την ποινή. Το ΑΣΕΑΔ λοιπόν ενημέρωσε ότι δικαιώνει τους 4 διαιτητές, καθώς η τιμωρία τους κρίθηκε μη νόμιμη και ουσιαστικά κατάργει το άρθρο στο σχετικό κανονισμό της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το οποίο οι διαιτητές υποχρεούνται να ζητούν άδεια για να σφυρίξουν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έτσι είναι σημαντική απόφαση, γιατί καταργεί κανονισμό ή άρθρο, αν θέλετε, σε κανονισμό. Λοιπόν, την Τετάρτη, μεγάλη Τετάρτη, θα γίνει γνωστό το σκεπτικό, αλλά είναι ένα θέμα αυτό. Βέβαια, τώρα η ΕΟΚ, να πω την αλήθεια, εντάξει, τους βάζει και παίζουν και Α2 και. Εντάξει, εδώ νομίζω ότι ξαναείπαμε και εδώ και είχαμε μια κουβέντα παλιά και με τον Νίκο το Μοσχοβίδη, ότι οι διαιτητές αυτοί δεν είναι, εντάξει, αμάν και καλά, οι κορυφαίοι του πλανήτη, αλλά είναι διαιτητές οι οποίοι μπορούν να έρθουν και στην Α1 τουλάχιστον να αλλάξουν λίγο τα δεδομένα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στη διαιτησία. Το βλέπουμε σε κάθε μάτς ότι έχουμε προβλήματα με τους διαιτητές. Αυτοί οι τέσσερις μπορεί να έρθουν λίγο να δώσουν κάτι. Όχι να τα αλλάξουν άρδιν, αλλά αυτή τη στιγμή το ελληνικό μπάσκετ δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Και νομίζω αυτό το γυνά της Ομοσπονδίας με την Ευρωλίγκα το κάνει μόνο εκεί που την παίρνει τη Ομοσπονδία. Δηλαδή στους διαιτητές, και αν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ λοξοδρομούσαν, θα το έκανε και εκεί. Δεν μπορούσε να το κάνει σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό φυσικά. Δεν πιστεύω θα το έκανε στην ΑΕΚ, ούτε μία στο εκατομμύριο. Έτσι, στον ΠΑΟΚ στον Άρη θα το έκανε. Αν γινόταν κάτι. Και το κάνει στους διαιτητές, αυτές τις λεγόμενες, θα πω εγώ, μαγκές. Καμία τιμωρία στις ομάδες που πήγαν στην Ευρωλίγκα, που μείναν στην Ευρωλίγκα μάλλον. Καμία τιμωρία φυσικά που δεν δώσαν παίκτες στην Εθνική, τίποτα. Έτσι, τίποτα απολύτως. Στον Άρη βέβαια ποιος αποφασίζει γι' αυτά όταν δεν υπήρχε τίποτα. Έτσι δεν υπήρχε τίποτα. Ο Νίκος ο Λάσκαρης, εντάξει, όταν ακόμα και οι υποστηριχτές του μέχρι τον Νοέμβρη, Οκτώβριο-Νοέμβρη σταματήσαν να το στηρίζουν γιατί βλέπαν τι γινόταν, εξαφανίστηκε από προσώπου γης ο κ. Λάσκαρης. Έτσι. Εντάξει, κάποια στιγμή θα μάθουμε για τον Λάσκαρη, γιατί έχει και την ιστορία με τον Λοτόνο. Έτσι, κάποια στιγμή θα μας απασχολήσει και αυτό το θέμα. Να δούμε τι γίνεται. Το θέμα είναι με τον Λάσκαρη να τελειώνει, να φύγει, να αποχαιρετήσει και να μείνει εδώ όποιος μείνει να μαζέψει τα σπασμένα. Έτσι, γιατί δυστυχώς τα σπασμένα είναι πάρα πολλά. Πολύ περισσότερα από αυτά που βρήκε ο ίδιος από τη Δίκη Σαρβανίτη. Γιατί η Δίκη Σαρβανίτη μπορεί να έχει κάνει τα δικά της λάθη, μπορεί να έχει κάνει και τα δικά της καλά, αλλά σίγουρα παρέδωσε μια ομάδα στο Λάσκαρη με διακανονισμένα χρέη που ήξερες πότε θα πληρώσεις. Έτσι. Χωρίς οφειλές δεξιά και αριστερά. Ήξερες τι χρέη έχεις, ήξερες τι παίρνεις. Τώρα κανείς δεν ξέρει τι παίρνει. Ακόμα και τώρα που συζητάμε, νομίζω ότι ο κ. Γουλιάμος δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα το τι, που πάει να μπλέξει και τι πάει να πάρει. Έχει μια μεγάλη εικόνα για τα χρέη που χρωστάει η ομάδα, βιώνουν συνεργά για τα δικαστήρια, είτε από παίκτες, είτε από υπαλλήλους, είτε. Έτσι από νοικιαστές,
από ιδιοκτήτες μάλλον οικειών, αλλά νομίζω 100% δεν έχει εικόνα. Δυστυχώς η Λάλα Παλάσκαρη θα έχουμε να τη θυμόμαστε για πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς, για πάρα πολλά χρόνια στον Άρη θα τη θυμούνται. Οι άνθρωποι και που ενεπλάξαν στην όλη υπόθεση και αυτοί που στήριζαν αυτή την κατάσταση, δυστυχώς την άρρωστη κατάσταση μέχρι και πριν μερικούς μήνες. Δυστυχώς. Λοιπόν, θα πάμε στο απαραίτητο διευθυντικό διάλειμμα. Εφόσον υπάρχει κάτι από τον Νίκο τον Μοσχοβίτη για δηλώσεις, θα μιλήσουμε με τον Νίκο. Θα δούμε επιστρέφοντας. Έχουμε τον Νίκο. Λοιπόν, ωραία. Άρα, μένουμε λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στον Νίκο τον Μοσχοβίτη. Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι στα μάτια. Καλησπέρα και στο κάτω στο Λίμπερο. Πάμε σε λίγο να ακούσουμε τον προποντή του ΠΑΟΚ, τον Λίο Παπαθεοδόρου. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε. Θα σου δίνεται η ευκαιρία να βελτιώσετε κάποια πράγματα και να δίνει μια προετοιμασία να ψηφίσετε. Είναι μια εβδομάδα η οποία δεν έχει επίσημη αγωνιστική υποχρέωση, οπότε είπαμε να δεσμεταλλευτούμε, να παίξουμε ένα φιλικό, να κρατήσουμε το ρυθμό μας και ταυτόχρονα να δοκιμάσουμε και κάποια πράγματα που δουλέψαμε την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε αρκετό καιρό για προπόνηση. Οπότε εκμεταλλευτήκαμε το σημερινό φιλικό και είδαμε κάποια πράγματα νομίζω ενδιαφέροντα. Είχαμε καλό ρυθμό ειδικά στην επίθεσή μας για μεγάλο χρονικό διάστημα και νομίζω αξιοποιήσαμε 100% το σημερινό φιλικό. Αυτά που είδατε πέρα από την επίθεση, θα κάτι άλλο, που είδαμε μετά από καιρό να παίζει το Καράς, υποθέτω ότι ήταν μέσα στο πλάνο, έτσι. Δυστυχώς είχε και ένα... Ήταν λίγο αδιάθετος και ένα πονοκέφαλο, θα έπαιρνε παραπάνω χρόνο συμμετοχής. Πρέπει να δώσουμε χρόνο σε αυτά τα παιδιά γιατί κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά και αυτός και ο Καραμανόλης που επίσης δεν έχει χρόνο συμμετοχής και ήταν τραυματίας. Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε κάθε κατάσταση που θα τους δώσει χρόνο συμμετοχής γιατί δουλεύουν πάρα πολύ όπως είπα και πριν. Και θεωρώ ότι θα ξαναβρούμε την ευκαιρία να παίξουμε κι άλλο φιλικό, θα υπάρξει κι άλλη διακοπή. Ένα το παιχνίδι με το Λαύριο, οπότε θα εκμεταλλευτούμε και αυτό το κενό. Είπατε ότι δοκιμάσατε πράγματα τα οποία δουλέψατε στην προπόνηση την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι πράγματα πολύ τεχνικά τα οποία είναι δύσκολο να τα αγγίξουμε τώρα, να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτό που προσπαθείτε να αλλάξετε ή να περάσετε. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Θέλουμε να βελτιώσουμε ήδη τις συνθήκες του παιχνιδιού μας και στην άμυνα και στην επίθεση. Να παίξουμε πιο γρήγορα, να έχουμε καλύτερο συγχρονισμό στην επίθεσή μας και να βρίσκουμε πιο εύκολα το πλεονέκτημα και ταυτόχρονα κάποια πράγματα στην άμυνά μας, κάποιους μηχανισμούς που θα μας βοηθήσουν στα πολύ δύσκολα παιχνίδια που έρχονται. Τακτικά κομμάτια δηλαδή ουσιαστικά είναι, τα οποία απλώς έχουμε τις μέρες να τα επαναλάβουμε και αυτό μας βοηθάει πολύ. Είχε κάποια προβλήματα για ομάδα στην άμυνα. Με βάση το ότι απέναντι ήταν πολλοί νέοι παίκτες. Ξέρεις, κάθε φιλικό μετά από ένα παιχνίδι επίσημο δύο ημερών. Δεν είναι εύκολο να παίξει το 100% της συγκέντρωσής του, αλλά γενικότερα ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι είδαμε καλά πράγματα στην άμυνά μας και θέληση και διάθεση και συγκέντρωση απέναντι σε παιδιά τα οποία ανέμενε σε πραγματικά νεαρή σε ηλικία, αλλά έχουν ταλέντο, έχουν πάρα πολλά παιχνίδια επίσημα με συμμετοχές σε μια καλή λίγκα. Και νομίζω ότι και σήμερα δείξανε τις δυνατότητες τους και τα παιδιά της αντίπαλης ομάδας. Τα 13 τρίποντα στη Ρόδο, 15 ρεκόρδο, σήμερα 12-13 πάλι είναι θέμα φορμαρίσματος, είναι θέμα δουλειάς, είναι και τα δύο μας. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Η ψυχολογία μας είναι καλή, η λειτουργία μας είναι καλύτερη, τα περισσότερα από αυτά τα σουτ είναι με πλεονέκτημα. Νομίζω ότι έχουμε αρκετά καλούς σουτέρ στην ομάδα μας που μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτά τα πλεονεκτήματα και σε συνδυασμό με όπως είπα, την καλή μας λειτουργία και την αυτοπεποίθηση πλέον που έχουμε μετά τις συνεχόμενες νίκες, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πάρα πολλά σουτ ανοιχτά και εύστοχα. Αποδέχεστε αυτό που ακούγεται και λέγεται ότι ενδεχομένως η χρονιά του ΠΑΟΚ για την επίθεση τετράδα θα παιχτεί από τα δύο μας που έρχονται, δηλαδή με την ΑΕΚ και με το Λαύριο, είναι δύο παιχνίδια τα οποία... Είναι σημαντικά παιχνίδια. Με αντιπάλους οι οποίοι αυτή τη στιγμή είμαστε ισόβαθμοι, εννοείται ότι θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο.
αλλά και τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια που έχουμε εξίσου θα καθορίσουν, νομίζω, τη βαθμολογική μας θέση. Αλλά αυτό που προέχει για μας είναι το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Έχουμε τον χρόνο να προετοιμαστούμε και θα το κάνουμε, πιστεύω, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τόσο μακριά. Ο στόχος μας είναι το επόμενο παιχνίδι. Για την ακρίβεια, τα επόμενα δύο παιχνίδια που έχουμε την ίδια εβδομάδα, την επόμενη. Τώρα θα υπάρξει πάλι μια διακοπή προγραμματισμένη περίπου 3 εβδομάδων. Οπότε εκεί θα χρειαστούμε πάλι φιλικά παιχνίδια να κρατήσουμε το ρυθμό μας. Ξέρετε, οι καταστάσεις αλλάζουν. Τα διαθέματα, τα κενά είναι πάρα πολύ μεγάλα και αυτό δεν βοηθάει. Σε μια ομάδα που έχει, όπως εμείς τώρα αυτή τη στιγμή, καλό ρυθμό και αυτοπεποίθηση. Εκτός τι λένε, έχει άκρη ένα παιχνίδι τώρα στην Ευρώπη, να περάσει για να είναι λίγο πιο χαλαρή, να μην περάσει, να έχει ψυχολογικό πρόβλημα, τι λένε οι προγόνες. Να πούμε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι που έχει. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας, να είμαστε έτοιμοι, πνευματικά και σωματικά, και να δώσουμε ένα πάρα... σε οποιαδήποτε κατάσταση το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας. Δεν αλλάζει αυτό. Εννοείται. Και εμάς ήταν στόχος μας. Και μας έχει πληγώσει το γεγονός ότι μείναμε εκτός Ευρώπης, γιατί όπως είχα πει και μετά το παιχνίδι, θεωρώ ότι είχαμε δυνατότητες να προχωρήσουμε. Αλλά πράγματα που δεν γυρνάνε πίσω δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ομάδα μας. Τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, ώστε όταν μας παρουσιαστεί μια τέτοια ευκαιρία να είμαστε έτοιμοι να την πιάσουμε και να μην την αφήσουμε. Ανησυχούμε με την έννοια ότι ένιωσε ένα πόνο στο γονατό του. Θα δούμε αύριο. Θα τον δει ο γιατρός το πρωί αύριο, θα κάνει μια μαγνητική. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Λοιπόν, αυτά από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, εντάξει, ερωτήσεις για διάφορα θέματα, έτσι, και για το φιλικό, λογικό, και εντάξει, για λογικό, τη συνέχεια. Λογικό. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς υπάρχει και διακοπή τώρα και μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αν μπορείς λίγο στα μάτια να με απελευθερώσεις λίγο τώρα για να κάνουμε και κάτι άλλο. Σωστό, εντάξει, οπότε από εδώ, από ρεπορτάζ τελειώσαμε. Δεν περιμένω κάτι άλλο. Ωραία. Εντάξει, Νικό, καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά τον Νίκο Μοσχοβίτη, όπως μας μετέφερε το ρεπορτάζ από το ΠΑΟΚ Sports Arena και το φιλικό του ΠΑΟΚ. Εμείς πήγαμε στο διάλειμμα να πούμε οτιδήποτε θέλετε για αυτοκίνητο, μπαταρίες, λιμπαντικά, αξεσουάρ, χημικά, πλήσιμο, γυάλισμα, βιολιού καθαρισμό με τα κορυφαία βρετανικά προϊόντα. Πού θα πάτε? Οτοκλίν Παντελίδης φυσικά, Γεωργίου Λαμπράκη 100 Άνω Τούμπα και πρατήριο BP. Για τη διευκόλυνση των περωτών, έτσι ο Οτοκλίν Παντελίδης 2-3-10-9-38-8-75. Επίσης, εδώ και 40 χρόνια κοντά στους ανθρώπους εδώ στη Θεσσαλονίκη, Μπαχαρικά Δόξας, εταιρεία Δόξας λοιπόν, η οποία φροντίζει τα πιάτα και την κουζίνα με εκλεκτά προϊόντα από όλο τον πλανήτη, πιπεριά, κουρκουμάς, κανέλα και ελάνη, σαλατιά μαλαΐων, αποξεραμένα λαχανικά αρωματικά φυτά, χαμομήλι, θυμάρι, λουίζα, βασκόμηλο και τσάγι εξωτερικού, έτσι και βότανα για αδενάσμα, πίεση, χοληστερίνη και όλα τα υπόλοιπα συνεφορά τον οργανισμό μας. Ολυμπίου Διαμάντη 21, τηλέφωνο 2315-5646 και στο δόξας pavlaspices.gr, φυσικά σε λατινικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο δυσκό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, Λιμπερό Basket City, μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί, μόνο για μπάσκετ μιλάμε φυσικά. Στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής ασχοληθούμε με τι άλλο, με NBA και NCAA, όσοι είχαν την ευκαιρία να δείτε το Final Four. Εντάξει, τώρα μιλάμε διοργάνωση πολύ μπροστά, έτσι. Ολόκληρο happening το 3 ημέρες που έγινε στο Σαν Αντώνιο, στο Άλαμο του Σαν Αντώνιο, έτσι με συναυλίες, δηλαδή πραγματικά χαμός. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα 3 παιχνίδια, γιατί είναι ένα γεγονός το οποίο και στην Λίγκα και στην πόλη φέρνει πάρα πολλά εκατομμύρια δολάρια. Έτσι, εκεί ξέρουν να αξιοποιούν τα πάντα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, αυτό το τριήμερο, γενικά όλο τον μήνα, το Mars Madness, αλλά κυρίως αυτό το τριήμερο, όλα τα βλέμματα στην Αμερική ήταν στραμμένα στο NCAA, στο κολεγιακό. Το Βιλανόβα λοιπόν, το οποίο σύμφωνα με όλους τους ειδικούς και με αυτό που είδα και εγώ στο Final Four,
ήταν η καλύτερη ομάδα της χώρας. Κατέκτησε το τίτλο, τον δεύτερο στα τελευταία 3 χρόνια, παρακαλώ. Έτσι, αυτό δείχνει, αυτή η φουρνιά είναι πολύ δυνατή για τον Βιλάνοβα. Πήγε στο Final Four και στο bracket γενικότερα, στη διοργάνωση σαν νούμερο 1 από την περιφέρειά της, το Βιλάνοβα, με 35-4 ρεκόρ. Κέρδισε στον ημιτελικό εύκολα το Kansas, που ήταν επίσης νούμερο 1 στη δική του περιφέρεια. Και στον τελικό βέβαια δεν συνάντησε πρόβλημα κόντρα στο Michigan, το οποίο κέρδισε με 79-62. Έτσι, πραγματικά εντυπωσιακό το Βιλανόβα, το οποίο είναι, αν δεν κάνω λάθος, η δεύτερη ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια είχε την καλύτερη επίδεση και κέρδισε τον τίτλο. Και το Βιλανόβα είχε και μια από τις καλύτερες επιθέσεις γενικότερα στην ιστορία του κολεγιακού, με βάση τη φετινή της επίδοση. Το Βιλανόβα, το οποίο έχει κερδίσει τον τίτλο επίσης το 1985, έτσι, και πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Νομίζω ήταν η καλύτερη ομάδα και στο Final Four, αλλά γενικά στη σειρά κέρδισε σχεδόν όλα τα παιχνίδια στην τελική φάση με διψήφια διαφορά, όλα τα παιχνίδια. Απ' την άλλη, το Michigan στον ημιτελικό με το Iowa Chicago, που ήταν η αγαπημένη μας ομάδα εδώ στην εκπομπή, λόγω και τη Sister Jane και γιατί ήταν το μεγάλο outsider, ένα μικρό κολέγιο. Έτσι, όπως είδε το ημιτελικό κόντρα στο Michigan, το Michigan είχε το Mo Wagner, έναν Γερμανό ο οποίος ήταν κοντά στα 2-12-2-13, και ο αντίστοιχος παίκτης του Loyola από τον Μάρκαρ ήταν γύρω στο 2-6. Δηλαδή δεν μπορούσαν, ας πούμε, να το μαρκάρουμε τίποτα. Και είχαν ένα ψηλό βέβαια και το Loyola, αλλά δηλαδή μεγάλη διαφορά ήταν τεράστια. Έτσι, το Michigan δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο ημιτελικό. Νομίζω ότι πιο πολύ απειρία του Loyola ήταν αυτό που έδωσε την νίκη στο Michigan, και ενθουσιασμός, γιατί εντάξει, φτάσανε να προηγούνται και με 10 πόντους στο ημίχρονο. Αλλά στο τελικό νομίζω ότι το Βιλανόβα έφυγε πολύ από νωρίς μπροστά, έφτασε και διαφορά στους 18-19 πόντους, έτσι, με ένα παίκτο Ντιβιτσέντζο, ο οποίος έβαλε 31 πόντους, θα δεν κάνω λάθος, κέρδισε μόνος του τον μπάγκο του Michigan, και ένας παίκτης ο οποίος, δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι στην Ευρώπη σίγουρα θα βρει άνετα πολύ μεγάλο συμβόλαιο αυτός ο παίκτης. Στην Ευρώπη. Τώρα στο NBA δεν ξέρω αν θα βγει στον πρώτο ή στο δεύτερο γύρο του draft όταν δηλώσει. Έχει όμως πολύ καλά στοιχεία, δηλαδή και κορμί και σουτ και άμυνα. Είναι εξαιρετικός, εξαιρετικός παίκτης. Είχε βέβαια 2-3 παίκτες εκεί, εντάξει, που σίγουρα θα μπουν πολύ ψηλά στα draft στο NBA. Αλλά έχει και αρκετούς παίκτες που θεωρώ στην Ευρώπη μπορούν να κάνουν καλή καριέρα. Δηλαδή ακόμα και το Loyola είχε τον Κούσεν το 13 κοντό, ο οποίος πραγματικά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και πιστεύω ότι στην Ευρώπη θα έκανε καριέρα αυτός ο παίκτης. Πιτσιρικά, τσαμπουκάς, γρήγορος, επίδεση άμυνα, πολύ καλός. Ήταν νομίζω μια πολύ ωραία διοργάνωση. Εντάξει, εμείς τώρα δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα. Στο σχολικό αθλητισμό ούτε μία στο εκατομμύριο, δεν το συζητάω εδώ. Μιλάμε σε υψηλό επίπεδο επαγγελματικό. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτά τα τουρνουά, δηλαδή το Mars Madness, στην Ευρώπη όλοι το έχουν, οι ομάδες, και παρακολουθούν παίκτες. Έτσι πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Επιπρίφτη ο Άρης το έκανε αυτό σε έναν βαθμό. Έβλεπε παίκτες ένα χρόνο πριν τους πάρει. Θα μου πεις τώρα, αλλιώς με επιπρίφτη, έτσι θα λειτουργούσε και αλλιώς. Νομίζω όμως ότι οι ομάδες πρέπει να το κάνουν αυτό. Γιατί εκεί βρίσκεις παίκτες καλούς, παίκτες που αυτή τη στιγμή το NBA ενδιαφέρεται για αυτούς που θα πάνε στο draft. Όλοι οι άλλοι περνάνε από κάτω. Γιατί καλώς ή κακώς στην Αμερική, αν δεν πας στο draft, δεν ασχολείται κανείς μαζί σου. Δηλαδή ασχολούνται όλοι με τον Trey Young της Οκλαχώμα, που η Οκλαχώμα αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ότι οι ομάδες, αν είχαμε καλές ομάδες με λεφτά, με μια κατάσταση, μια σωστή λογική, θα πρέπει ήδη να έχουν άνθρωποι εκεί να παρακολουθεί αυτούς τους παίκτες όλους. Όλα τα μάτια, ό,τι μπορεί παραπάνω να δει. Να τσεκάρει παίκτες. Γιατί να παίρνεις από τους μάνατζερ με 400 και 500 χιλιάδες, ενώ μπορεί να πας από μόνος σου, να κάνεις την επαφή εκεί και να δεις. Τώρα θα μου πεις ψηλά γράμματα εσύ. Ο άλλος δεν έχει απλώς τα ενίκια. Εσύ τώρα ζητάς ψηλά γράμματα. Λέω πώς θα έπρεπε να είναι σωστή λογική. Πώς θα έπρεπε να λειτουργεί μια ομάδα σωστή. Έτσι,
το March Madness, αυτό το Final 64, έτσι που παίζουν 64 ομάδες του κολεγιακού, για μένα είναι μια πραγματικά χρυσή ευκαιρία να πας να δεις παίχτες. Γιατί είπαμε, όσοι δεν πάνε στο NBA στα draft, οι υπόλοιποι περνάνε στο κουβά το μεγάλο της Ευρώπης. Έτσι πάνε όλοι. Ή στην Κίνα, ή ξέρω εγώ στο Πουέρτο Ρίκο, ή στις Φιλιππίνες. Ή στο NBDL, που είναι το χαμηλό του NBA, που παίζουν οι θηγατρικές των μεγάλων και πάνε εκεί κάποιοι παίχτες να μην προσκεδίσουν το συμβόλαιο. Έτσι. Πραγματικά νομίζω ότι θα έπρεπε. Είχε παίχτες, πολύ καλούς παίχτες, που μπορείς να τους πάρεις και να κάνουν καριέρα στην Ευρώπη. Αρκεί να το ψάξεις. Λοιπόν, αυτό με το κολογιακό, έτσι πραγματικά εντυπωσιακό, ομολογουμένως όλο το Final Four. Έτσι ο DiVincenzo, ο Ντόντε DiVincenzo, είχε 31 πόντους, παρακαλώ, ερχόμενος από τον πάγκο. Έτσι πραγματικά έκανε εκπληκτικό παιχνίδι, έτσι εντυπωσιακός, με 5 στα 7 τρίποντα. Και ήταν ο παίκτης ο οποίος κέρδισε και τον τίτλο του Most Outstanding, του πιο εξαιρετικού παίκτη του Final Four. Έτσι πραγματικά. Νομίζω ότι το πήρε αυτό που έπαιξε καλύτερο μπάσκετ, έτσι αυτή τη στιγμή. Το Βιλανόβα ήταν αυτό που έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ ομολογουμένως. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά το NCAA που ασχοληθήκαμε όσο μπορούσαμε, γιατί εντάξει και οι αγώνες μας προσπερνούσαν όσον αφορά το Final Four και τη διαδικασία των αγώνων. Πάμε λίγο κλείνοντας να δούμε και τι γίνεται στο NBA, όπου και εκεί μπαίνουμε στην τελική ευθεία της κανονικής περίοδου. Έτσι, μπαίνουμε στη λογική ότι οι ομάδες πλέον τελειώνει η κανονική περίοδος και κοιτάνε θέσεις και τα σχετικά, υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή. Σήμερα έχουμε, για να δούμε τι παιχνίδι έχουμε σήμερα καταρχήν, όπου έχουμε σίγουρα το ντέρμπι ανάμεσα στο Cleveland και το Toronto. Cleveland Toronto λοιπόν, πολύ μεγάλο ντέρμπι, έτσι. Ντέρμπι είναι γιατί παίζει ο πρώτος με τον τρίτο, οπότε είναι ντέρμπι. Φιλαδέλφια, Μπρούκλιν, Μαϊάμι, Ατλάντα, Νέα Υόρκη, Ορλάντο, Σικάγο, Σάρλοτ, Χιούστον, Ουάσιγκτον, Μιλγόκι, Βοστόνη, ωραίο μάτς, Μιλγόκι, Βοστόνη, Οκλαχώμα, Golden State Warriors. Εντάξει, εδώ με παίξει ο Ντουράντ, θα είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι, έτσι λόγω της κόντρας με το Westbrook. Dallas, Portland, Denver, Indiana, Utah, Los Angeles Lakers, Phoenix, Sacramento, Los Angeles Clippers, San Antonio. Είναι τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σημερινή ημέρα. Αρκετά παιχνίδια, γιατί είπαμε ότι πάμε προς το φινάλε. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία, να δούμε τι γίνεται με τις ομάδες για τα play-off. Στην Ανατολή είπαμε ότι έχουν κλειδώσει οι 8 πρώτες θέσεις, αν και μαθηματικά ακόμα δεν έχουν κλειδώσει, αλλά φαντάζει πολύ δύσκολο. Λοιπόν, εδώ έχουμε το Toronto είναι στην πρώτη θέση με 55-21, η Βοστόνη 53-23, στα 76 παιχνίδια, μένουν 6 παιχνίδια λοιπόν. Η Βοστόνη είναι πίσω 2 νίκες. Αν κερδίζει για παράδειγμα σήμερα η Βοστόνη και χάσει το Toronto, πάει στη 1. Ψιλοκυνηγάει πρώτη θέση, αν και δύσκολα. Έτσι, το Cleveland είναι τρίτο με 47-30, η Φιλαδέλφεια 46-30, έχει ένα παιχνίδι λιγότερο λοιπόν. Και είναι στην τέταρτη θέση η Φιλαδέλφεια που έχει σερί 10 νίκες. 10-0 σερί έχει. Η Ιντιάνα 46-31 έχασε λίγο έδαφος. Αυτοί οι τρεις παλεύουν για την τρίτη θέση. Εδώ στην Ανατολή. Και από εκεί κάτω έχουμε τις ομάδες που παλεύουν για το 6-7-8. Έτσι είναι. Η Ουάσιγκτον 42-35. Το Μαϊάμι 41-36. Και το Μιλγόκι του Γιάννη του Αντετοκούμπο 41-36. Είναι οι ομάδες που παλεύουν για το 6 μέχρι το 8. Το Detroit είναι στο 37-40. Μαθηματικά μόνο έχει ελπίδες για play-off. Δεν νομίζω να προλαβαίνει. Πρέπει να γίνουν δηλαδή όρια. Πρέπει να κάνει σίγουρα 6 νίκες το Detroit. Να πάει 43. 5 νίκες μάλλον. 5 αγώνες έχει. 42-40 και να χάσουν Miami, Milwaukee και να τα χάσουν όλα. Για να γίνει το μαγικό. Αυτό όσον αφορά την Ανατολή. Στην Δύση, όπου εκεί έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εδώ έχει κλειδώσει η πρωτιά σε όλο το NBA γενικότερα. Οι Houston Rockets έχουν το πλεονέκτημα έδρας σε ολόκληρο το NBA με 62-15. Το Golden State είναι δεύτερο με 56-21. Στη τρίτη θέση το Portland έχει ξεφύγει, είναι 48-29. Λογικά θα έχει το πλεονέκτημα έδρας σαν τρίτο.
Και από εκεί κάτω έχουμε τους Άντωνες πέρσι που ανεβήκανε πλέον και κλειδώνουν μια θέση στα play-off, την τέταρτη θέση. Πέμπτη ο Κλαχώμα με 45-33, Utah Jazz έκτη με 44-33, Μινεσότα 44-34, Νέα Ορλεάνη 43-34, Denver 42-35, Clippers 41-36. Εδώ δηλαδή έχουμε ουσιαστικά, βγάζω την Οκλαχώμα, δεν νομίζω να φτάνει, και τη Utah με τη Μινεσότα, όχι, αυτούς δεν τους βγάζω. Utah, Μινεσότα, Νέα Ορλεάνη, Denver και Clippers, πέντε ομάδες για τρεις θέσεις στα play-off, έτσι. Από ό,τι και εδώ βλέπουμε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη μάχη και τα παιχνίδια είναι εξαιρετικά κρίσιμα μέχρι το τέλος. Έτσι, γιατί άλλες ομάδες έχουν 5 παιχνίδια, άλλες 6, άλλες 7, εκεί είμαστε. Στα 7 παιχνίδια και κάτω. Εκεί καταλαβαίνει ο καθένας ότι οι Clippers για παράδειγμα έχουν τώρα 77 παιχνίδια, τους μένουν 5. Έτσι, όλοι από ό,τι βλέπω, αυτοί το γκρουπ αυτό όλο 5 παιχνίδια έχει που απομένουν. Οπότε γίνεται έτσι ένας κακός χαμός, θα λέμε εισαγωγικά. Με τις δύο, να δούμε ποιες θα είναι οι δύο που θα μείνουν εκτός στην Δύση. Στην Ανατολή έχει κλειδώσει οκτάδα. Νομίζω ότι εντάξει, το Μιλγό και το Αντετοκούμπο δεν πήγε όσο καλά θα περιμένανε. Έτσι, δηλαδή, τώρα να πάει στα πλέοφ σαν 8ο, πέρσι περιμένανε καλύτερα πράγματα από το Μιλγό. Δηλαδή, η περσινή πορεία έβαζε φέτος ψηλά τον πύχη. Δεν τα καταφέραν όμως. Δεν τα καταφέραν. Παρά τις αλλαγές προπονητή, έφυγε ο Τζέσο Κιτ, παρά τις μεταγραφές, δεν τα καταφέραν δυστυχώς. Να πούμε σε εξέλιξη είναι το παιχνίδι για το Champions League, το Basketball Champions League. Μονακό Μπάρβι 33-18, η Μονακό που έχει κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι με 8 πόντους. Λογικά θα περάσει, δεν έχει θέμα, θα προκριθεί στο Final Four. Θυμίζω ότι έχουμε αύριο το Bayreuth με τη Ludwigsburg, Μούρθια Καρσίγιακα και Στρασβούργο ΑΕΚ 9.30 με την ΑΕΚ να έχει να κρατάει το συν 9 από το πρώτο παιχνίδι στο Νίκος Γκάλης στην Αθήνα κόντρα στη γαλλική ομάδα. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο. Να πούμε ότι αν έχετε κάτι κάποια στιγμή ιδιαίτερη, κάπου έχετε να πάτε, είναι ξέρω γάμος, οτιδήποτε, ή θέλετε να βγείτε έξω και θέλετε να δείτε όμορφοι και όμορφες, που θα πάτε φυσικά στον κορυφαίο Γιώργος Μάσκας Hair Salon. Έτσι, πάτε εκεί, αυτός και το επιτελείο του, εξαιρετικό. Και το επιτελείο σε ένα πολύ όμορφο χώρο και ζεστό. Προσφέρουν τις ποιοτικότερες υπηρεσίες και σας προτείνουν σύνδεσεις και απλές λύσεις με βάση για τα μαλλιά σας, με βάση το στυλ και την προσωπικότητά σας. Γιώργος Μάσκας, Hair Salon λοιπόν, Γεωργίου Σταύρου 5 στο κέντρο της πόλης. Τηλέφωνο 2310-282-700. Ενώ επίσης Facebook και Instagram, George Μάσκας, Hair Salon, λατινική χαρακτήρες φυσικά. Μπαίνετε εκεί και ακολουθείτε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις στον συγκεκριμένο χώρο, έτσι, όσον αφορά με το μαλλί που, εντάξει, για μένα είναι το α και το ω. Λοιπόν, κάπου εδώ, σταμάτησα μόλις ήταν στο μικρόφωνο, σας χαιρετά για σήμερα, ήταν μόνος, ήμουν μόνος, ακούσαμε τον Μίκο Μοσχοβίτη από το φιλικό του ΠΑΟΚ. Μπαλαντέρ συνέχεια με Θανάση Κυλώνη και Νίκο Παπαδόπουλο, Νίκο Παπαδόπουλο και Θανάση Κυλώνη, καθώς έχουμε Champions League, τα παιχνίδια, Juventus, άντε θα τα πω μια, Juventus Real Barcelona, Juventus Real 0-1 και το άλλο πώς θέλει να δω. Σεβίλη Μπάγερ Κουλούρης, Κίμωνας Κουλούρης, 0-0 εκείνος. Έτσι, τι μοναδικό ποδοσφαιρική νότα που δίνουμε στην εκπομπή στο τέλος. Λοιπόν, διάλειμμα, μείνετε εδώ μέσα στο Λίμπερο 107 και 4, Μπαλαντέρ με Κυλώνη Παπαδόπουλο εδώ μέχρι και τις 12.